Γεια σας και πάλι. Πρόκειται να ασχοληθούμε με κάποιες ασκήσεις στα διανύσματα. Θα δούμε πόσο μπορεί να μας βοηθήσει η διαφορά των διανυσματικών ακτίνων στο να αποδείξουμε μία σχέση. Παίρνω λοιπόν μία άσκηση, η οποία λέει να δείξετε ότι για οποιαδήποτε σημεία α, β, γ, δ, ισχύει α, δ, συν β, γ, ίσον με α, γ, συν β, δ. Και πάλι, όπως σας έλεγα και σε προηγούμενο μάθημα, το να προσπαθήσουμε να κάνουμε σχήμα είναι μάλλον μάταιο, δεν πρόκειται να καταφέρουμε από το σχήμα κάτι, και πάλι πρέπει να παίξουμε με τα γράμματα. Εδώ όμως βλέπουμε ότι αυτά εδώ τα διανύσματα δεν είναι διαδοχικά. Παρατηρώ όμως ότι το διάνυσμα αυτό με το διάνυσμα αυτό έχουν κοινή αρχή. Όμως βρίσκονται σε διαφορετικό μέλος. Αυτό όμως είναι και το πλεονέκτημα. Διότι όταν έρθουν στο ίδιο μέλος, μεταξύ τους θα υπάρχει πλην. Αντίστοιχα, στο δεύτερο μέλος, μια παρόμοια κατάσταση. Δηλαδή, ερχόμενο το βγ θα έχει πρόσημο πλην μπροστά του. Και αυτό εδώ πέρα τώρα μου θυμίζει τη διαφορά διανυσματικών ακτίνων που είχαμε μάθει στην αφαίρεση. Δηλαδή, βλέπω διαφορά δύο διανυσμάτων με κοινή αρχή. Αυτό πάντοτε, παιδιά, μπορούμε να το μαζέψουμε σε ένα διάνυσμα που αυτό θα είναι το τέλος του και αυτό θα είναι η αρχή. Σας θυμίζω, πάει τέλος μείον αρχή. Άρα είναι το διάνυσμα γΔ. Αντίστοιχα, από εδώ είναι το διάνυσμα γΔ. Και φυσικά είναι φανερό ότι το έχουμε αποδείξει, αφού ισοδύναμα ερχόμαστε μέχρι πάνω. Αυτό λοιπόν ήταν το ένα έτσι που είδαμε με διαφορά διανυσματικών ακτίνων. Ας δούμε όμως και μία του σχολικού βιβλίου. Μιλάω για την άσκηση 4 στη σελίδα 21, όπου πάλι μας λέει ότι έχουμε δύο τρίγωνα, το αβγ και το αδε. Σε αυτά τα τρίγωνα ισχύει αβ συν αγ ίσον με αδ συν αε. Ζητάει να δείξουμε ότι το βδε είναι παραλληλόγραμμο. Καταρχήν, τα παραλληλόγραμμα μας έχουν ταλαιπωρήσει λιγάκι στη γεωμετρία της πρώτης λυκείου, ωστόσο στα διανύσματα είναι μεγάλη μας χαρά γιατί βγαίνουν πολύ εύκολα. Για να βγάλω ότι ένα σχήμα είναι παραλληλόγραμμο, αργεί να βγάλω ότι δύο διανύσματα είναι ίσα ή αντίθετα, μια και από αυτό εξασφαλίζω ίδια διεύθυνση, δηλαδή έχω παράλληλες ευθείες και ίδιο μέτρο, οπότε τα τετράπλευρα έχουν δύο πλευρές απέναντι ίσες και παράλληλες, οπότε παραλληλόγραμμα. Βλέποντας αυτήν εδώ τη σχέση, αβ συν αγ ίσον αδ συν αε, παρατηρώ ότι έχω άθροισμα διανυσμάτων με κοινή αρχή, όπως και εδώ. Ωστόσο όμως, χωρίς σχήμα, τι να το κάνω αυτό με την κοινή αρχή. Δηλαδή, η πρόσθεση των διανυσμάτων, όταν την έχω εκφράσει γραφικά, δηλαδή το αβ και το αγ, τα έχω με κοινή αρχή, μπορώ να φτιάξω το παραλληλόγραμμο να δείξω αυτό εδώ το διάνυσμα. Όταν όμως δεν έχω σχήμα, τότε αυτό δεν με εξυπηρετεί καθόλου. Θα με εξυπηρετούσε αν είχα πρόσθεση διαδοχικών, αλλά δυστυχώς δεν έχω. Στην αφαίρεση όμως, όπως είδατε και πάνω, και χωρίς σχήμα μπορώ να προχωρήσω και να πούμε τι ισούται αυτό το διάνυσμα. Έτσι λοιπόν εδώ μπορώ να κάνω αυτό το κόλπο, να μεταφέρω και πάλι αυτά τα διανύσματα στο άλλο μέλος, οπότε έχουμε αντίστοιχα αβ μείον αδ ίσον με αε μείον αγ, το οποίο αυτό παρατηρώ ότι είναι διαφορά διανυσματικών ακτίνων. Βλέπετε κοινή αρχή πλην ανάμεσά τους. Διανυσματική ακτίνα λοιπόν τέλους μείον διανυσματική ακτίνα αρχής. Πολύ καλά να το θυμόμαστε αυτό. Πρόκειται λοιπόν για το ΔΒ και από εδώ αντίστοιχα για το διάνυσμα ΓΕ. Να λοιπόν αυτό που σας έλεγα. Έβγαλα δύο διανύσματα ίσα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι το ΔΒ, το ευθύγαμο τμήμα, είναι ίσο και παράλληλο με το ΓΕ. Άρα το βΔΓΕ που μας ζήταγε είναι παραλληλόγραμμο. Να σας πω λοιπόν ότι
σας πω για άλλη μια φορά έτσι, ότι τα παραλληλόγραμμα είναι πάρα πολύ εύκολο να αποδειχτούν στα διανύσματα χρησιμοποιώντας ισότητα ή διανύσματα βγάζοντας τα αντίθετα. Έχουμε άλλο ένα πολύ σημαντικό θέμα στα διανύσματα. Βέβαια εκεί απαιτείται να έχουμε πει και την πράξη την επόμενη του πολλαπλασιασμού αριθμού με διάνυσμα. Και αν μου επιτρέπετε να σας πω λιγάκι γι' αυτό κάτι. Πολλές φορές έχουμε ένα διάνυσμα όπως αυτό εδώ πέρα α, και μας λένε, ή μια δύναμη θα μπορούσε να είναι, και μας λένε ότι θέλουμε ένα διάνυσμα το οποίο θα έχει την ίδια διεύθυνση, την ίδια φορά με το α και θα έχει τριπλάσιο μέτρο. Αυτό λοιπόν θα το εκφράσουμε και θα το γράψουμε έτσι, 3α. Δηλαδή το διάνυσμα αυτό θα είναι ένα διάνυσμα όπως σας έδειξα με ίδια διεύθυνση, ίδια φορά και 3 φορές το μέτρο του α. Ή μας λένε ότι θέλουμε ένα διάνυσμα το οποίο θα είναι μείον, ξέρω, 2 τρίτα του α. Τότε θα πρέπει εμείς να φτιάξουμε και πάλι ένα διάνυσμα που θα έχει την ίδια διεύθυνση με το α. Θα είναι λίγο λιγότερο το μέτρο του, κάπου εκεί, παράδειγμα. Αντίθετη φορά, αυτό το πλήν δηλαδή θα μου καθορίσει τη φορά του νέου διανύσματος. Και θα είναι αυτό. Το έχετε συναντήσει αυτό το θέμα στις δυνάμεις. Όταν λέμε ότι θέλουμε μία δύναμη, παράδειγμα, με τριπλάσιο μέτρο, έτσι. Και βέβαια αυτή η πράξη είναι μία πράξη υβριδική θα λέγαμε, δηλαδή ανακατεύονται δύο σύνολα, το σύνολο των πραγματικών αριθμών με το σύνολο των διανυσμάτων. Έχει και αυτή κάποιες ιδιότητες. Και ας ξεκινήσουμε έτσι από την αρχή αυτή την πράξη. Πρόκειται λοιπόν για τον πολλαπλασιασμό αριθμού με διάνυσμα, το λάμδα επί α. Το λάμδα είναι ένας πραγματικός αριθμός, το α είναι ένα διάνυσμα. Και θα πρέπει να ξέρουμε ότι το λάμδα α είναι πάντοτε παράλληλο με το α. Και μάλιστα αν το λάμδα είναι 0, τότε το λάμδα α είναι το μηδενικό διάνυσμα. Αν το λάμδα είναι θετικό, τότε το λάμδα α είναι ομόρροπο με το α. Έτσι παιδιά συμβολίζονται τα ομόρροπα, δηλαδή συγγραμμικά με την ίδια φορά. Ενώ αν το λάμδα είναι αρνητικό, τότε το λάμδα α είναι αντίρροπο με το α. Τέλος, το μέτρο του λάμδα α ισούται με το απόλυτο λάμδα επί το μέτρο του α. Υπάρχει ένα σημείο στο οποίο μπερδεύονται τα παιδιά πολλές φορές. Αυτό όμως θα το ξεκαθαρίσουμε λίγο αργότερα όταν θα μιλήσουμε για την παραλληλία των διανυσμάτων. Έτσι, υπάρχει μια σύγχυση αυτής της σχέσης με μια άλλη σχέση που γνωρίζουμε για την παραλληλία. Να περάσουμε και στις ιδιότητες. Η πρώτη ιδιότητα που γνωρίζουμε μοιάζει λίγο με την επιμεριστική. Έχουμε α συν β επί έναν αριθμό λάμδα. Οπότε ας το βάλω καλύτερα από μπροστά το λάμδα, να το έχουμε στη μορφή λάμδα α το αποτέλεσμα. Έχουμε λοιπόν αυτήν εδώ τη σχέση, μοιάζει με επιμεριστική όπως είπαμε. Η δεύτερη ιδιότητα είναι το άθροισμα δύο αριθμών που πολλαπλασιάζεται με ένα διάνυσμα α, άρα έχουμε λάμδα α και μη α. Η τρίτη ιδιότητα είναι αν πάρουμε το λάμδα επί μη επί α, δηλαδή έχουμε έναν αριθμό να πολλαπλασιάζει ένα γινόμενο αριθμού με διάνυσμα, τότε μπορούμε να βάλουμε μαζί τους αριθμούς και μετά να πολλαπλασιάσουμε το διάνυσμα α. Και ακόμα μία έτσι χρήσιμη, το 1 επί α μας κάνει το διάνυσμα α. Αυτή εδώ απουσιάζει από το βιβλίο μας, οι τρεις όμως υπάρχουν κανονικά. Στο επόμενο μάθημα θα μιλήσουμε και για τις επόμενες ιδιότητες, άλλες ωραίες ιδιότητες όπως τις λέω στα παιδιά για να τις θυμούνται καλύτερα.